Πριν περάσουμε στο μουσικό μέρος, ο ποιητής Κώστας Καναβούρης. Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ για την προσέλευσή σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πριν σας διαβάσω το ένα ποίημα που έχω για να διαβάσω, πρέπει να σας πω ότι ζήτησα τη χάρη να αλλάξει λίγο η σειρά και να διαβάσω νωρίς, επειδή φεύγοντας από εδώ θα πάω επάνω στην ΕΡΤ Open για να κάνω την τακτική μου εκπομπή. Ανήκω και εγώ στους απολυμμένους της ΕΡΤ. Συνεχίζουμε το δικό μας αγώνα και με συνθήματα και με ποίηματα, αποδεικνύοντας έτσι σε πάρα πολλούς και προς πάρα πολλές κατευθύνσεις ότι δεν ανήκουμε σε αυτούς που ο Νίκος Καρούζος θα ονόμαζε πτωχόμουσους. Λοιπόν, το ποίημα ονομάζεται «Επέτειος γενεθλίων». Η μητέρα μου μπερδεύτηκε στα κλαδιά. Τα κλαδιά είναι τα χέρια της. Συμβαίνει συνήθως τα χέρια της μητέρας σου να γίνονται κλαδιά ενός απέραντου δάσους που ξεκινάει από τη μήτρα της. Συνέβη και με τη μητέρα μου που έβλεπε ολόκληρους λαούς από παιδιά να μπερδεύονται στα χέρια της και να πεθαίνουν. Τότε η μητέρα μου άρχισε να κόβει τα κλαδιά, να βλέπει εκατόμβες. Έφτασε ανάποδα στον εαυτό της, όπως γίνεται και με την ιστορία. Η μητέρα μου όμως δεν είναι η ιστορία. Η μητέρα μου είναι η ιστορία των χεριών της που ήταν γεμάτα κλαδιά. Τα χέρια της μητέρας μου ήταν κλαδιά. Άρχισε να τα κόβει. Αυτό το είπα. Αλλά το δάσος στα χέρια της μητέρας μου μεγάλωνε πιο γρήγορα από τα χέρια της και σκοτίνιαζε στα χέρια της μητέρας μου. Και η μητέρα μου κουράστηκε να κόβει κλαδιά, κουράστηκε να κόβει δέντρα, κουράστηκε να κόβει δάση. Άφησε τα δέντρα να μεγαλώσουν, να φτάσουν μέχρι τη θάλασσα. Εκεί γεννήθηκα εγώ και ο αδελφός μου. Εκεί ακριβώς γεννήθηκε και ο πατέρας μου. Ευχαριστώ.